Να καλησπερίσουμε τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Χρυσόγονο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Χρυσόγονε. Καλησπέρα. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, ξέρω ότι πιεζόμαστε και από το χρόνο. Να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά και όχι από το θέμα που ήδη συζητάμε από το πρωί και έχει να κάνει με τις δηλώσεις Τούσκ. Εγώ θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε από αυτό το επεισόδιο που έγινε χθες στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, στο οποίο εμπλέκεται φυσικά και είναι πρωταγωνιστής ο Ευρωβουλευτής της Χρυσής Αυγής, Ελευθέριος Συναδεινός. Για μία ακόμη φορά η Χρυσή Αυγή έκανε το θαύμα της, θα πω, και μάλιστα αυτή τη φορά σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου, με αποτέλεσμα να αναγκάσει τον κύριο Σούλτς να τον αποπέμψει, να τον αποβάλει, ας το πω έτσι. Ήσασταν παρόν? Τα σχόλια του κύριου Συναδεινού ήταν απολύτως απαράδεκτα, ήταν ρατσιστικά, έξω από κάθε λογική θα έλεγα κιόλα. Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι ουσιαστικά το μήνυμα που ανέγνωσε ο κύριος Σούλτς του Συναδεινού έλεγε ότι σύμφωνα με Οθωμανούς επιστήμονες οι Τούρκοι είναι βρώμικοι, είναι βάρβαροι και πολλά άλλα τέτοια. Είναι σκυλιά. Είναι σκυλιά που γαυγίζουν και όταν επανέλθει ο εχθρός υποχωρούν. Αυτό είναι ανοιχτή καλλιέργεια ρατσιστικού μίσους. Νομίζω ότι ήταν εύλογη η αντίδραση του Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου. Εδώ να επικαλεστούμε. Δεν είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοιες ανοησίες από το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται συλλήβδιν ένας ολόκληρος λαός και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο. Προφανώς. Αλλά γενικότερα, όταν μιλάμε για κοινωνικά σύνολα, υπάρχουν κάποιοι που που μοιάζουν, ας πούμε, με τον Μαχάτμα Γκάντι και κάποιοι που μοιάζουν με τον Αδόλφο Χίτλερ. Δεν μπορείς να δίνεις σε όλους τους ανθρώπους συλλήβδιν σε 80 εκατομμύρια ανθρώπους τους ίδιους χαρακτηρισμούς. Λίγο να επικαλεστώ την ιδιότητά σας του νομικού και να ρωτήσω γιατί σύμφωνα με το άρθρο 165 της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. Επειδή είναι η πρώτη φορά νομίζω που γίνεται κάτι τέτοιο ή τουλάχιστον η πρώτη φορά που εμπλέκεται η χώρα μας σε κάτι τέτοιο, τι ακριβώς γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Γιατί ακούσαμε ότι θα επιβληθούν και χρηματικά πρόστιμα, επιβάρυνση χρηματική στον συγκεκριμένο Ευρωβουλευτή. Καλά, αυτό δεν θα είναι κάτι σοβαρό. Μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο ίσο με τις αποδοχές μιας, δυο, τριών ημερών, κάτι τέτοιο. Δεν είναι αυτό το θέμα δηλαδή. Το θέμα είναι ότι αυτή η υποκίνηση μίσους συλλήβδιν εναντίον λαών, κοινωνιών ολόκληρων είναι απαράδεκτη. Βεβαίως δεν ανταποκρίνεται σε καμία έννοια λογικής και νομίζω πολύ καλά έκανε ο Πρόεδρος και άσκησε την πειθαρχική εξουσία η οποία προβλέπεται από τον κανονισμό. Τώρα, γενικότερα για την συμπεριφορά του συγκεκριμένου Ευρωβουλευτή υπήρξαν και άλλα παραδείγματα όπου υπήρξαν και λεκτικές αψιμαχίες και μέσα στο χώρο του Κοινοβουλίου με άλλους Ευρωβουλευτές. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει κάποιοι Ευρωβουλευτές και δεν είναι μόνο οι Έλληνες, είναι και ένας Πολωνός νεοναζιστής, υπάρχει ένας Γερμανός νεοναζιστής, θα πρέπει να καταλάβουν ότι υπάρχουν και κάποια όρια. Και κάποιοι κανόνες φυσικά τους οποίους είναι υποχρεωμένοι να σέβονται. Λοιπόν, κύριε Χρυσόγονε, τώρα να περάσουμε στις δηλώσεις Τούσκ. Ακατανόητες δηλώσεις, διότι, εν πάση περιπτώσει, με ένα θέμα που έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις, δεν ξέρω τι εξυπηρετεί. Έκανε λοιπόν μία δήλωση μέσω Twitter, ήξης αφήξης, λέγοντας από τη μια ότι ούτε κουβέντα για μονομερείς ενέργειες, αλλά για κοινή δράση των 28, και από την άλλη ουσιαστικά ευχαριστεί τις χώρες που έκλεισαν τα σύνορα. Πώς το μεταφράζετε? Και γιατί μια τέτοια κίνηση από τον κύριο Τούσκ? Είναι ατυχής και αντιφατική η δήλωση αυτή, η ανάρτηση αυτή. Γενικότερα πολλοί ασχολούμενοι με το δημόσιο βίο αρέσκονται σε σύντομες έτσι, καταχωρήσεις στο Twitter, που δεν είναι το καλύτερο μέσο για έναν σοβαρό δημόσιο διάλογο με τους 140 χαρακτήρες. Εκεί όμως έχει μεταφερθεί ο πολιτικός διάλογος από ό,τι βλέπουμε, κύριε καθηγητά. Έτσι. Και όσο περισσότερο διεξάγεται κατά αποκλειστικότητα μέσω Twitter, τόσο πιο ιστερικό χαρακτήρα θα παίρνει. Δεν λέω ότι το Twitter είναι αποδοκιμαστέο μέσο προς Θεού. Λέω όμως ότι δεν μπορεί να γίνει από εκεί μέσα σοβαρή ανταλλαγή επιχειρημάτων, ακριβώς λόγω του πολύ περιορισμένου χώρου. Το Facebook είναι κάπως πιο
φόσφορο μέσων, διότι δεν έχει αυτόν τον περιορισμό. Mm-hmm. Για μένα πάντως ο έντυπος λόγος είναι αναντικατάστατος και τα έντυπα γενικώς είναι αναντικατάστατα στο να αναπτύξεις την λογική σου, τέλος πάντων ακριβώς. Το σκεπτικό σου. Ακριβώς, διότι σύνθετα προβλήματα δεν μπορεί να τα συλλάβει ο ανθρώπινος νους μέσα σε 5-10 λέξεις. Δηλαδή καταλήγουμε σε μια ανταλλαγή από ατάκες, με συγχωρείτε για την έκφραση, η οποία υποβιβάζει το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και μακροπρόθεσμα υποβιβάζει το επικοινωνιακό καθεστώς, θα έλεγα, μεταξύ των ανθρώπων. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι ανταλλάσσουν μόνο ατάκες προφορικά ή στο Twitter, τελικά καταλήγουν μετά από δεκαετίες να μην μπορούν καν να συλλάβουν πιο σύνθετες έννοιες. Είναι κρίμα αυτό. Έχει δίκιο σε αυτό πετύχει που λέτε. Ένα επίπεδο, ας πούμε, δημόσιου διαλόγου που γινόταν με τον έντυπο λόγο, πάει τώρα ο δημόσιος διάλογος σε όλες τις χώρες του κόσμου να υποβιβαστεί με τον τρόπο αυτό και είναι κατάχρηση, θα έλεγα, είναι κακή χρήση των νέων μέσων. Των μέσων. Κάτι ακόμα, κύριε Χρυσόγονε, έχει προκύψει ένα θέμα από εχθές με τους αγρότες που καλούνται να επιστρέψουν συνολικά 240 εκατομμύρια ευρώ για ενισχύσεις που έλαβαν το 2009 και κρίθηκαν παράνομες. Δηλαδή, ουσιαστικά τώρα η Κομισιόν ζητάει αυτά τα χρήματα πίσω. Ήταν 425 εκατομμύρια, έχουν γίνει κάποιοι συμψηφισμοί αν δεν κάνω λάθος και φτάνουμε σε αυτό το τελικό ποσό, τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω αν έχετε ασχοληθεί με το θέμα ή αν θέλατε να κάνετε ένα σχόλιο επ' αυτού, διότι θα κληθούν να επιστρέψουν οι αγρότες αυτά τα ποσά που πήραν από 1.000 μέχρι 100.000 ευρώ με παρακρατήσεις μελλοντικών επιδοτήσεων προφανώς. Το σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι θα έπρεπε να προβλέπονται διαδικασίες καταλογισμού ευθύνης σε πολιτικά πρόσωπα τα οποία εν γνώση τους επιδίδονται σε αλχημίες και σε τέτοιου είδους παροχές εντός εισαγωγικών, γιατί η παροχή τελικά δεν υπήρξε αυτή η επιστροφή, με στόχο το βραχυπρόθεσμο πολιτικό όφελος και αγνοώντας προκλητικά τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ήταν εξ αρχής γνωστό ότι αυτές οι ενισχύσεις ήταν παράνομες. Ήταν, να πούμε για τους ακροατές, κρατική ενίσχυση εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθήκων. Ναι, ήταν απαγορευμένης μορφής κρατική ενίσχυση. Λοιπόν, Έλληνες πολιτικοί και ξέρουμε ποια κυβέρνηση ήταν τότε. Ήταν η κυρία Βέρνηση Καραμαλή και νομίζω ο υπουργός ήταν ο κύριος Χατζηγάκης. Ναι. Λοιπόν, με ανεύθυνο τελείως τρόπο προχώρησε στην διανομή αυτών των ενισχύσεων που ήξερε πολύ καλά ότι θα έβγαιναν παράνομες από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν οφθαλμοφανές δηλαδή ότι δεν μπορούσε η Ελλάδα να δώσει τέτοιου είδους ενισχύσεις και όμως στο πλαίσιο τότε, δεδομένου ότι πλησίαζε και η προεκλογική περίοδος, υπήρξε αυτός ο αχαρακτήριστος χειρισμός και μάλιστα το οξύμορο του πράγματος είναι ότι το ίδιο κόμμα στη συνέχεια καταγγέλει άλλα κόμματα ή άλλα πολιτικά σχήματα ή πολιτικά πρόσωπα για λαϊκισμό. Αν αυτό δεν είναι το απόγειο του λαϊκισμού, τότε δεν ξέρω τι είναι λαϊκισμός. Και τώρα, κύριε Χρυσόγονε, θα κληθούν οι αγρότες να πληρώσουν. Πώς θα εξελιχθεί το θέμα? Και δυστυχώς τώρα καλούν οι αγρότες να τα επιστρέψουν πίσω, ενώ θα έπρεπε κανονικά να μπορούν να στραφούν κατά εκείνων οι οποίοι σκέφτηκαν αυτές τις ευρεσιτεχνίες και να τα πληρώσουν, να κληθούν εκείνοι να τα πληρώσουν από την τσέπη τους. Όπως του λέγει δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να πληρώσουν 240 εκατομμύρια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα ότι είναι μια υπόθεση πραγματικά εξοργιστική όπου Έλληνες πολιτικοί έπαιξαν, κερδοσκόπησαν πολιτικά πάνω στους ανθρώπους που δεν έχουν προφανώς καμία ευθύνη και καλούνται τώρα δυστυχώς μετά από χρόνια να επιστρέψουν ένα πολύ μεγάλο ποσό, 240 εκατομμύρια, πολύ μεγάλο ποσό, έστω και αν κατανέμεται σε αρκετές δεκάδες χιλιάδες υπόχρεους. Κύριε Χρυσόγονε, σας ευχαριστούμε για αυτή τη συνομιλία. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, γεια σας.